Με τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένο Αλεξανδρούπολη και τον Διευθύνων Σύμβουλο συναντήθηκαν το μεσημέρι τη Τετάρτη υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού τη Αμερική. Η σύσκεψη έγινε στο κτίριο του Όλα. Η άφηξη του συγκεκριμένου πλοίου με το όνομα Carson City σηματοδοτεί την πρώτη άφηξη μεταγωγικού πλοίου τη Αμερική στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη με στόχο ουσιαστικά να επιστεγάσει την αμυντική συμφωνία ανάμεσα στι δύο χώρε. Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε σήμερα τον Κάπτεν Σάντζεσ, τον καπετάνιο του πολεμικού σκάφου το οποίο ελιμενίζεται στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τον Κάπτεν Χάρπερ και την ναυτική ακόλουθο των Ηνωμένων των ΗΠΑ Πολιτείων στην Αθήνα, Κάπτεν Ρόους Ράις, στεδώ στις εγκαταστάσεις του οργανισμού λιμένους Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια του ελιμενισμού του πρώτου πολεμικού σκάφου των ΗΠΑ που καταπλέει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Με τον ελιμενισμό του εντυπωσιακού, κατά τα άλλα, μεταγωγικού πολεμικού σκάφους, ουσιαστικά εγκαινιάζεται η έναρξη, α, της, η έναρξη των αφήξεων πολεμικών σκαφών στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια, αν θέλετε, και της συμφωνίας ε, στα πλαίσια τη υπογραφή τη συμφωνία τη ενιαία αμυντική συνεργασία Ελλάδο-ΕΠ. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζη Κωνσταντίνου, οι μέχρι στιγμή πληροφορίε που υπάρχουν για το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη και τον Αμερικανικό στρατό αφορούν μια σχέση που στηρίζεται στον ανεφοδιασμό των πλοίων. Με άλλα λόγια, επίσημη κουβέντα για Αμερικανική Νατοική βάση δεν έχει γίνει, χωρί αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να γίνει στο μέλλον. Ειδικά αν κάποιο βάλει στην εξίσωση την πρόσφατη έλευση Αμερικανικών ελικοπτέρων στην περιοχή. Η ύπαρξη των πολεμικών του Αμερικανικού ναυτικού σημαίνει ε, ότι η περιοχή καταρχήν είναι ασφαλής, σηματοδοτεί κάτι προς τους υποψήφιους επενδυτές και από εκεί και πέρα έχει χειροπιαστό αντίκτυπο και θα φανεί πολύ περισσότερο στο άμεσο μέλλον, στην τοπική οικονομία. Διότι πέρα από την ε, παρουσία με, με, για λόγους ασφαλείας και στρατιωτικών διευκολύσεων, θα ζητήσουν και ζητάνε ήδη κάποιε εξυπηρετήσει όσον αφορά τον εφοδιασμό αυτών των πλοίων με συγκεκριμένο οικονομικό αντίκτυπο για την οικονομία της περιοχής σε logistics, σε καύσιμα, σε διάφορες προμήθειες τα οποία όπως καταλαβαίνετε θα έχουν επίπτωση στην τοπική οικονομία. Πέραν αυτού όμως αναμένουμε ότι αυτό θα δώσει και ένα σημαντικό σήμα στους υποψήφιους επενδυτές στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του λιμανιού η οποία πρόκειται να ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον. Ταυτόχρονα με το στρατιωτικό σκέλος και έντονα σημειολογικά καθότι ο ελιμενισμός του πολεμικού σκάφους έρχεται μόλις μερικές μέρες μετά την ολοκλήρωση της ανέλκυσης του ναυαγίου της Βυθοκόρου Όλγας που χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το πολεμικό ναυτικό και δίνει ε, έντονα εκπέμπει μάλλον μηνύματα ε, αξιοπιστίας, μηνύματα ασφάλειας προς την άλλη άκρη του Ατλαντικού και τα Αμερικανικά Φαντς.